Είμαστε η Monovine και το πρώτη μας τώρα δουλειά κυκλοφόρησε τώρα από την Ινερία Records, 1η Απριλίου. Έχεις τα αποσβολή. Δεν με βοηθάνε πουθενά. Άσα, θα μιλήσω εγώ τώρα, έλα. Γεια σας, είμαστε η Monovine και αυτό είναι το 357ο take. Έχουμε βγάλει ένα δίσκο με την Inner Ear, το οποίο λέγεται Κλισέ. Είναι ο Στράτος, Σωτήρης και ο Φόντας. Την παραγωγή φτιάχνει μαζί με τον Θάνο από τους Last Drive. Και στις μίξεις ήταν ο Ηλίας Φλάμος που βοήθησε αρκετά και έδωσε το τελικό αποτέλεσμα σε αυτό που ακούτε. Στο Silicon Factory. Ναι, στο Silicon Factory, στο στούντιό του. Επίσης, μέσα στο CD παίζει και ο Αλέξανδρος Μποτίνης στο τσέλο. Το άρθρο που επιμελήθηκε ο Πέτρος Βούλγαρης από την Individuals. Ναι. Δεν θέλουμε να βάζουμε κάποια ταμπέλα σε αυτό που παίζουμε. Γενικά, στη μουσική δεν μας αρέσουν οι ταμπέλες. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζεται να... Θα το παρατηρήσεις κάπως. Ναι, για να συνεννοούμαστε. Θα το λέγαμε dirty pop, μας αρέσει αυτός ο όρος. Αλλά και ναι, για το ρυθμό είναι grunge, punk. Αυτές είναι οι καταβολές μας, αυτά είναι αυτά που μας αρέσουν και ακούμε. Πιστεύουμε στη γέννηση, τη συνουσία και το θάνατο. Και ο Αρουραίος Μεσσίας, ο Rat Messiah, αυτός εδώ. Χωρίς την μπανάνα. Ναι, η μπανάνα είναι από άλλο δίσκο, μην τα μπερδέψουμε. Ο Αρουραίος Μεσσίας είναι αυτός που μας καθοδηγεί. Είναι ο γιος της μεγάλης μητέρας. Τώρα το καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε έτσι το νέο μας CD σε διάφορα μέρη, 20 Ιουλίου στο Βόλο, 22 στην Πάτρα, 24 στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται εδώ στην Αθήνα στο Γουδί, 26 πάλι Πάτρα στο Music on Board, 29 στη Σύρο και στην Κέρκυρα τον Ιούλιο. Κέρκυρα τον Ιούλιο και συζητάμε και για επόμενες συναυλίες. Δεν σκεφτόμαστε έτσι μακρύ πρόθεσμα, αλλά αυτό είναι το κλουν να κάνουμε πολλά live. Λοιπόν, οι επιρροές μας είναι πολύ διαφορετικές. Τώρα, μουσική τα πάντα ακούμε γενικότερα. Ακούμε ο καθένας διαφορετικά βέβαια. Εντάξει, συγκλίνουμε στα περισσότερα, αλλά... Στην αισθητική πιο πολύ συγκλίνουμε. Ναι. Παράδειγμα, ο Φόντας του αρέσει να βάζαμε κλασική μουσική, αν βάζαμε κάτι εδώ. Ο Σωτήρης από εδώ, δυστυχώς, του αρέσει jazz. Εδώ απ' την άλλη απεχθάνομαι τη jazz, αρέσει πολύ το punk, αλλά τελικά είναι αυτό που είπαμε και πριν, δεν έχουν σημασία οι ταμπέλες. Βασικά δεν είναι ότι μ' αρέσει jazz ή αρέσει το Fonda ή κλασική μουσική, πιστεύω, απλά εντάξει. Εκεί βρίσκεις το... Ούτως άλλως ήμασταν εμείς μια παρέα από 14 χρονών και οι τρεις. Αρχίσαμε ακούγοντας Nirvana. Ήταν το όνειρό μας να παίξουμε σε μια μπάντα και να παίζουμε σαν Nirvana. Αυτό ήταν το όνειρό μας από πάντα. Παίζαμε στα στούντιο, νοικιάζαμε χώρους και κάναμε πρόβες και παίζαμε αυτό το πράγμα. Και μόνο μας είχαν φτιάξει χώρους, θυμάμαι. Ναι, ναι. Και εσείς, ναι. Μετά από αυτό, σαν έναυσμα η Nirvana, ακούσαμε και άλλα πράγματα. Ματ Χάνι, όλη τη σκηνή εκεί του Seattle, όλο το Grunge, αν θέλεις να βάλουμε κάποιο τίτλο. Και ανακαλύψαμε σιγά σιγά μεγαλώνοντας. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Ξελίσσε, μεγαλώνει, ακούς διάφορα πράγματα. Εντάξει, και δοκιμάσαμε και διάφορα πράγματα. Μπορεί να παίζαμε και. Είχαμε ένα σχήμα που ήταν χωρίς μπάσο, με πλήκτρα, χωρίς κιθάρα. Είχαμε κάνει διάφορες παραγωγές. Είχαν κάνει δυο τους ένα σχήμα με τα πλήκτρα, ας πούμε. Μόνο βάλει. Εντάξει, τώρα και μετά καταλήξαμε. Έκανα εγώ με κάτι άλλους άσχετους. Παίζαμε punk και μετά με πήρε ένα τηλέφωνο. Εγώ ήμουν Ολλανδία, τέλος πάντων. Και με πήρε ένα τηλέφωνο Στράτος και μου λέει: έχω μια μπάντα που παίζουμε punk. Και εγώ τον Στράτο τον θυμάμαι να παίζει κλαρινέτο.
Ναι, έπαιζα. Το είπα στράτο, συγγνώμη, αλλά εντάξει. Έπαιζα κλαρινέτο χρόνια στη... στην Παντίνα. Μπάντα, στην Παντίνα. Μπάντα του Δήμου. Πατρέων. Αυτό είναι τέλειο. Βασικά το όλο πράγμα έτσι υλοποιήθηκε που με την βοήθεια του Γιάννη του Κοκκίνη από την Ινερία, έτσι αν θέλει να το πούμε λίγο έτσι γλυκανάλα, τα πίστεψε σε εμάς και αυτό ήταν έτσι το ένα φήμα να, να το υλοποιήσουμε όλο αυτό το CD μόλις σαν αναποδιές που έτυχαν στη συνέχεια. Αλλά τελικά βγήκε. Βασικά όλο αυτό ήταν πόσο, 2 χρόνια. Εντάξει, υπερπαραγωγή. Βασικά όχι, είχε πάρα πολλά κενά. Μπορεί να ήταν ένα χρόνο, ας πούμε, η διαδικασία. Αλλά ηχογραφήσαμε σε διαφορετικά στούντιο, πήραμε διάφορα τράξη από κάποιο άλλο, τα πήγαμε αλλού. Θα πω ότι έγινε σύντομα, οι αποφάσεις ήταν λίγο πιο αργές. Ναι, τελικά αυτό... Τα πρακτικά ήταν 2 ώρες. Τίποτα. Τα πρακτικά, ας πούμε, το τελικό τίποτα. Αποτέλεσμα είναι οι κιθάρες που ακούω το CD είναι γραμμένες μέσα σε μια μέρα. Τα τύμπανα πάλι σε μια μέρα, τον μπάσο πάλι σε μια μέρα και φωνή το ίδιο. Και διήρκησε ένα χρόνο. Και διήρκησε τώρα όλο αυτό ένα χρόνο, τώρα δεν ξέρω. Ήταν λίγο γραφειοκρατία. Κάτι γενικότερα και σαν φιλοσοφία μας αρέσει να... Μας αρέσει τα πολλά take, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε ένα take όλο καλό ή όσο καλύτερο γίνεται. Δηλαδή δεν μας αρέσει να κόβουμε, να αυτό θα γίνει στο δεύτερο δίσκο. Και να αφήνουμε μέσα τα λαθάκια και αυτά. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, όσο πιο γίνεται να βγαίνεις αληθινός. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και αυτό πιστεύουμε ότι είναι που σε κάνει πιο άνθρωπο. Αυτό, να είσαι αληθινός όσο περισσότερο μπορείς. Και μετά και να... και σε αποφάσεις βοηθάει, γιατί ξέρεις, όταν ξέρεις ότι μπορείς ανά πάσα μέρα να γυρίσεις πίσω να διορθώσεις πράγματα, αυτό γίνεται για μένα ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, καλύτερα να έχεις το μυαλό σου καθαρό να πεις «Μ' αρέσει, τέλος». Δηλαδή, το κρατάμε αυτό.